Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα να κάνουμε μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για την τρομοκρατική συνδικαλιστική απόλυση που έχει συμβεί στον πρόεδρο του συνδικάτου μας, εμένα. Μας ενημέρωσαν ότι δεν βρίσκεται κανένας για να μας δεχτεί να δώσουμε τα αιτήματά μας, να πάρθει πίσω η απόλυση. Είναι μια, όπως καταλαβαίνετε, μια εφαρμογή του καινούργιου νόμου εκτρώματος Χατζηδάκη που απελευθερώνει τις απολύσεις συνδικαλιστών και θέλει να επιφέρει μια συγκίνητη προταφή μέσα στους χώρους εργασίας και να κόψει οποιαδήποτε φωνή διεκδικεί για τους εργαζόμενους, πόσο μάλλον σε ένα σωματείο που διεκδικεί και βάζει την προμεταπίδα του συνθήκες υγείας και ασφάλειας μέσα στο μεταλλείο, όπου είναι απαράδεκτες συνθήκες. Θα κλιμακώσουμε εμείς από εδώ και πέρα τον αγώνα μας και τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να πάρθει πίσω αυτή η απαράδεκτη ενέργεια της εταιρείας Έτιλ. Παρευρεθήκαμε σήμερα εδώ προκειμένου να αναδείξουμε στο Υπουργείο, προκειμένου να αναδείξουμε για άλλη μια φορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την απόλυση του συναδέλφου του Προέδρου του ΣΕΜΛΑ. Ωστόσο, παρόλες τις επανειλημμένες οχμήσεις μας, δεν φρόντισαν τα κυβερνητικά στελέχη έτσι ώστε κάποιος να υποδεχθεί την αντιπροσωπεία των σωματείων προκειμένου να συζητήσουν πάνω σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Νομίζουν ότι θα τους αφήσουμε να ξεφύγουν από τις ευθύνες τους. Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Ίσα-ίσα, από τη στιγμή που αυτή είναι η στάση τους, οφείλουμε και εμείς, και αυτό θα πράξουμε, να κλιμακώσουμε. Σήμερα κιόλας, 7:30 στο άγαλμα Βενιζέλου, διαδηλώνουμε για το νέο αντιασφαλιστικό χτύπημα. Αμέσως μετά συναυλία αλληλεγγύη στους πυρόκριτους και φυσικά κλιμακώνουμε τη δράση μας με σταθμό τις 11 του Σεπτέμβρη στα πλαίσια της ΔΕΘ, κινητοποίηση 6 το απόγευμα στην πλατεία ΧΑΝ. Ενδιάμεσα προφανώς θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες τόσο σε γενικότερο επίπεδο όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με το άμεσο θέμα του απολυμένου συναδέλφου.